να σου πω να γράψει την εκφώνηση. Σου πω στο διάλειμμα να σου γράψουμε την εκφώνηση. Αν και νομίζω θα λυθεί το. Για να μην γίνει καμία παρανόηση με τη λέξη κατασκευή που παράγονται καλύτερα. Που παράγονται. Από τους ρητούς. Τον αλγεντικό άλφα. Με τη χρήση πρόσθεσης αφαίρεσης όλα τα ασύρματα και διαίρεσης. Αυτό δείχνει το σαν ορισμό, έτσι. Ορισμό. Δεύτερο. Όπως είχαμε πει, το Q το Α, το Α είναι ένα σώμα. Θυμόσαστε το προηγούμενο. Δηλαδή το άθροισμα και ο τέτοιο στοιχείο που υπάρχει στην αρχή. Είναι το, η διαφορά, το γινόμενο, αλλά και το ποιήτη. Χρησιμοποιώντας έτσι το αντίστροφο, το είχαμε δείξει έτσι. Έχουμε αποδείξει. Με το του άλφα. Σώμα. Τρίτο. Είχαμε πει ότι είναι μοναδικό και όλο το πολιόρι, είναι μονικό, δηλαδή ο συνδεστής του ενισχυματικού όρου είναι ένα και θα έχει κάποιο βαθμό. Και επίσης είναι και ανάλογο, δεν διασπάται. Αν δεν ήταν ανάλογο, αν δεν ήταν ανάλογο, αυτό δεν τι σημαίνει, θα ήταν γινόμενο φι α και φι, θα ήταν ίσον H1 του Χ επί H2 του, όπου αυτή η γραφή είναι μη πετριμένη, δηλαδή το H1 και το H2 δεν είναι σταθερές. Ωραία, και οι συντελεστές είναι από ρητούς αριθμούς.
Ωραία, βάζουμε φι α. Φι α του α είναι 0. Άρα θα μηδενίζεται το γινόμενο, άρα ένας από τους δυο θα είναι 0. Αλλά τότε το H1, παραδείγματος χάρη, του α θα ήταν 0, που θα είναι γνήσια μικροτέρου βαθμού. Πάτε. Άρα δεν διάσκονται. Υπερθύμηση για την ανάγκη. Έστω λοιπόν είναι το ελάχιστο πολύμερο του α. Τότε, κάθε ωμέγα, ο ανήθις του φύλου α, γράφεται κατά μοναδικό τρόπο ότι γράφεται κατά αυτήν. Έχουμε τους ρητούς και τον αλγεμπρικό αριθμό α. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διάρκεια, οσεσδήποτε φορές πεπερασμένες. Τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε αθροίσματα. Γινόμενα και πηλίκα. Τα πηλίκα, όπως είπαμε, έτσι θα μας ξαναγυρίσουν πάλι στο σύμπρο. Παίρνουμε από άθροισμα διαφορά και γινόμενα. Δηλαδή, κάθε στοιχείο αυτού, άμα το πάμε ένα δι' αυτό το στοιχείο, θα είναι μέσα στον τακτήριο. Δηλαδή, να παίρνουμε από πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό. Αυτό το θυμόσαστε. Πώς? Τους δακτυλίους. Να μην πούμε τώρα πολλές θεωρίες. Αν πάρουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο αυτό και στο ονομάσουμε β. Το 1 δια β είναι της μορφής, είναι ένα στοιχείο που παίρνουμε από το Q και το α με πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό μόνο. Θέλει να το εξηγήσουμε πιο, να το εξηγήσουμε. Πείτε ότι έχουμε πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό. Αφήνουμε την διαίρεση κατά μέρος. Τότε τι μπορούμε να φτιάξουμε? Να φτιάξουμε πολλές δυνάμεις του α, ρητούς, όσες φορές και να πολλαπλασιάσουμε ρητούς και να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, ρητούς θα είναι. Και μεγάλες δυνάμεις του άλλου. Άρα στην πραγματικότητα, με πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, παράγουμε στοιχεία της μορφής το ξύλο που χρησιμοποιήσαμε δέλτα μη πλήστημη αλφα εστιμή και δέλτα μη πλημένα αλφα εστιμή πλημένα συν και τα λοιπά συν δέλτα
Α σε δέλτα μηδέν. Όπου δέλτα άλλη είναι εκεί. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ό,τι και να κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, θα εμφανιστούν βέβαια δυνάμεις, είναι υπεπερασμένες όλες, δυνάμεις του Α. Η δύναμη αυτή του Α θα είναι οσοτίποτε μεγάλη, δεν μας πειράζει. Πάντως, επειδή θα είναι υπεπερασμένες όλες, θα υπάρχει ένα μάξιμο. Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. Όπου εμφανίζεται Α με έναν ρητό, βγάζουμε το Α κοινό παράγοντα και μέσα ατρίσματα ρητών και έχουμε το Δ1Α. Τούτα είναι τα σταθερά μου, η ρητή. Όπου εμφανίζεται το Α μη πλην 1, βγάζουμε κοινό παράγοντα και μετά το άθροισμα. Οπότε έχουμε και μια τέτοια ρητή. Έχει κανείς αντίληψη? Το ερώτημα είναι ότι γιατί πάει πολύ μακριά. Άρα, η παράσταση, θα δώσουμε ένα όνομα ετούτο, πώς θα το πούμε. Πώς? Ρο. Θα φύγαν τα γάμα. Άρα η παράσταση ρο είναι η αριθμητική τιμή του πολυονίου δέλτα μη χίστρου και δέλτα μη πλημένου χίστρου μη πλημένου συν δέλτα ένα χί συν δέλτα μηδέν για χί ισον άλλο. Γιατί αυτό που παίρνουμε παράγουμε είναι σαν να δούμε ότι έχουμε το πολυόνιμο αυτό και παίρνουμε την αριθμητική τιμή. Ας το ονομάσουμε αυτό ρο του χ. Το ρο του χ το διαιρούμε με το ελάχιστο πολυόνιμο του α. Η διαδιέρεση. Και τι θα πάρουμε? Ρο του χ. Ένα περικοπή του χ. Με του φι α. Συν ένα υπόλοιπο ύψιλο του χ. Βάζουμε όπου χ το α. Για χ ίσον α. Συνεπάγεται ρο του χ που είναι το ρο, αυτή η τιμή είναι. Έτσι. Ναι, εντάξει, ρο του α. Το ονομάσαμε όμως και το ρο κάπου. Έτσι, δεν είναι καμία παρανόηση. Ρο του α που είναι ρο, αυτό τον αριθμό το ονομάσαμε ρο. Ας το βάλουμε ρο του α. Με τι? Τούτο όλο μηδενίζεται, διότι αυτό είναι το ελάχιστο πολυόνιμο που έχουμε. Και εδώ αν καταστήσουμε, όπου χ στον άνθρωπο μηδενίζεται. Ίσον ύψιλον του χ. Ναι, αλλά το ύψιλον είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Το υπόλοιπο της διαίρεσης έχει βαθμό γνήσια μικρότερο από αυτό. Επομένως θα είναι... Ίσον το άνθρωπο. Ίσον το άνθρωπο. Επομένως θα είναι η αριθμητική τιμή ενός πολυονίμου βαθμού το πολύ μη πλην 1, που μη είναι ο βαθμός του ελαχίστου πολυονίμου. Άρα θα είναι αυτής της μορφής. Το πολύ μη πλην 1. Μη δεν είναι, δεν συνεχίζονται οι διαδικασίες. Έχεις κάποια ρωτήση? Το πολύ.
θα είναι γνήσια το χρόνο από τον βαθμό του ελαχίστου πολιονίου, γιατί αυτό είναι διαιρέτηση. Ο βαθμό είναι νη. Άρα θα είναι γνήσια το χρόνο, είναι ακέραιση και μέσα, θα είναι το πολύ μικρό. Είναι σαφέ. Να ξαναπώ κάτι. Το τελευταίο μόνο, αυτό που έχει πει στα μελέτη, ναι, έχουμε. Το υπόλοιπο εκεί είναι παντού μικρότερο. Εδώ έχουμε αυτή την ευθύνη διαδίκτυα. Το βαλό έχουμε σε αυτήν την ευθύνη. Ωραία. Βάζουμε. Στον Α, ναι, στον Α. Τούτο θα είναι το φι του Α, που είναι αυτή η παράσταση που προσπαθούμε να τη σκεφτούμε. Και ισχυριζόμαστε ότι το μη μπορεί να μειωθεί, α πούμε. Δηλαδή το φι του Α, το ρο του Α, θα είναι αυτή τη μορφή. Δεν χρειαζόμαστε δυνάμεις πάνω από το νη, νη και παραπάνω από το νη είναι ο βαθμός του ελαχίστου πολιονίου. Άρα καταλήξαμε το πρέπει να μιλήσουμε με το ε. Ναι, γιατί το μηδενίζεται, όχι. Εκεί τι γράφεται, ε, 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 εδώ είναι, εδώ, ε, το άλλο. Δηλαδή, αντί να πάρουμε το τυχαίο πολυόνιμο π του χ, στην πραγματικότητα μπορούμε να πάρουμε το υπόλοιπό του. Το υπόλοιπό του με τη διέλευση του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα οι αριθμητικές τιμές όλες για όλο το πολυόνιμο, πάνω από βαθμό νη και παραπάνω δεν μετράνε. Μέχρι ό,τι γίνεται είναι μέχρι το 59. Μπορεί να το ελέγξει το πολύ όλο. Από βαθμό και πάνω παραλαμβάνονται. Κοίταξε, ναι, σκέψου του το εξής. Πάρε το Q ρίζα 2 και σκέψου τι μπορούμε να φτιάξουμε το ρίζα 2. Έχουμε το ρίζα 2 και ρητούς. Μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε, να προσθέτουμε και να θεούμε. Είπαμε για τη διαδίκτυα, δεν είπαμε. Οπότε τι θα έχουμε. Έχουμε μεγάλες δυνάμεις στο ρίζα 2. Αλλά αυτό φτάνει μέχρι το 2. Μόλις φτάσει το 2, θα έχουμε ρητό. Μετά αυτό γιατί είναι αυτό. Γιατί αυτό. Το ελάχιστο πολυόνιμο του ρίζα 2 είναι χιλιοτράγωνο πλην 2, είναι βαθμό 2. Και επομένως, κάθε στοιχείο αυτού στην πραγματικότητα λέμε ότι είναι της μορφής λάμδα και μη ρίζα 2, όπου λάμδα και μη είναι τριτή. Που αν προσθέσουμε τέτοιους δύο τέτοιους αριθμούς είναι αυτός ο αριθμός, αναφερέσουμε, θα πολλαπλασιάσουν πάλι μέσα το ρίχνο και αν διαιρέσουμε, γιατί έχουμε τη συζυγή παράσταση. Δηλαδή ένα δια λάμδα και μη ρίζα 2, πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με το λάμδα που είναι ρίζα 2. Δηλαδή που είσαι μέσα όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έχουμε μια. Τώρα προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε τη διαίρεση. Είπαμε ότι θα το πούμε ξανά. Έτσι. Αν χρησιμοποιούμε προς τις αφαίρεσεις και πολλαπλασιασμό, έχουμε να φτάσει μέχρι τον βαθμό μη πλην 1. Από εκεί και πέρα ξαναγυρίζει. Ωραία, το ζήτημα είναι αν είναι και μοναδική η γραφή. Αποδείξαμε ότι γράφεται, κάθε στοιχείο γράφεται. Δεν είπαμε το μόνο τη μοναδικότητα. Λοιπόν, ακριβώς. Είμασταν εδώ. Μοναδικότητα. Μέσα. Ωμέγα ίσον συν πλην 1 τόνος άλφα στην μη πλην 1 συν μη πλην 2 τόνος άλφα μη πλην 2 συν ξι 1 τόνος άλφα συν ξι 1 τόνος. Μια δεύτερη γραφή. Συνεπάγεται, κοιτάξτε, αυτή τη γραφή
ωμέγα γράφεται έτσι. Αλλά γράφεται και έτσι. Τα πρώτα λένε είναι ίσα, γιατί πρόκειται για τρίτο στοιχείο. Άρα και τα δεύτερα, θα φέρνουμε σε ένα μέλος όλο και θα έχουμε ξι, νι, πλην, ένα. Πλην, ξι, νι, πλην, ένα τόνος. Επί άλφα, νι, πλην, ένα. Ξι, νι, πλην, ένα. Ξι, ξι, ένα. Πλην, ξι, ένα τόνος. Επί άλφα, ξι, ξι, νι, δε, πλην, ξι, νι, δε, τόνος. Πίσω με το μηδέν. Υπάρχουν οι έξι περιπτώσεις. Ξι άι διαφορετικό από ξι άι τόνος για τουλάχιστον ένα άι. Από το ένα, δύο, μηδέν, ένα, μέχρι το μηδινέ. Ξι άι πίσω ξι άι τόνος για κάθε άι. Άρα έχουμε τη μοναδικότητα. Αν είναι όλα ίσα, τότε έχουμε τη μοναδικότητα. Έχουμε αυτό που θέλουμε. Αν είναι διάφορο. Αν είναι συγγνώμη, μήπως εκεί ο μεγατόνος, πιέσαι το μέγα ίσο. Όχι. Εδώ πήραμε ένα στοιχείο του QA, το ονομάσαμε ω και ισχυριζόμαστε ότι αυτό το τυχαίο στοιχείο ω έχει μια τέτοια γραφή και μάλιστα είναι μοναδική. Πριν αποδείξαμε ότι έχει μια τέτοια γραφή. Για τη μοναδικότητα θα πάρουμε το ίδιο στοιχείο, υποθέτω μια άλλη γραφή, όχι το ωμέγα. Επειδή το πρώτο μέλη είναι ίσα, θα είναι και το δεύτερο. Και φτιάχνουμε αυτή την παράσταση. Και λέμε τώρα, αν κάποια, αν όλα τα ξιάει, ίσως με ξιάει τόνος αντίστοιχα, για κάθε είναι το μοναδικό, το τέλος. Αν είναι διαφορετικό έστω και ένα, τότε έχουμε το μη μηδενικό πολυόρυμο, ποιο, ξι μη πλην ξι μη τόνος, μη πλην ένα. Τόνος, επιχή στη μη, ξι και τα λοιπά. Μη πλην ένα. Ξι ξι ένα, πλην ξι ένα τόνος. Επιχή, ξι, ξι μηδέν, και ξι μηδέν τόνος. Έχουμε αυτό το μη μηδενικό πολυόρυμο, γιατί έστω και ένα συντελεστής που δεν είναι διάφορος του μηδένος. Που έχει όμως ως ρίζα το α. Γιατί. Γιατί βάζοντας που έχει ως ρίζα το α. Διότι αν βάλουμε το α τότε έχουμε πράγματι μια ισορροπία με το μηδέν. Ναι, αλλά τότε θα βρούμε ένα πολυόρυμο μικροτέρου βαθμού από το ελάχιστο πολυόρυμο, γιατί το ελάχιστο πολυόρυμο έχει το ως βαθμό πιο κάτω δεν γίνεται, αλλιώς θα είχαμε άλλο τη λέξη. Στράτο. Κοιτώντας αυτό, αν κάποιος ζυγάρι στον δεν είναι μηδέν, φτιάχνουμε, βάζοντας αντί για α το χ, βρίσκουμε ένα πολυόρυμο. Βαθμού το πολύ μη κλινέν. Όχι μη, που έχει το ελάχιστο πολυόρυμο. Και αν αντικαταστήσουμε στο αυτό το μη μηδενικό πολυόρυμο χ στον α, θα μηδενίζει. Άρα θα είναι ρίζα. Το ελάχιστο όμως έχει βαθμό μη. Τώρα θα βρίσκουμε ένα πιο μικρό βαθμό. Ένα συντελεστή το ελάχιστο έχει κανένα. Όχι. Το ελάχιστο είναι ένα μη μηδενικό πολυόρυμο. Που σημαίνει ένα μη μηδενικό πολυόρυμο αρκεί να έχει
ένα από του συντελεστέ που να είναι διάφορο κινδύνο. Μπορεί να μην γίνει με την κυβέρνηση, αλλά με την κυβέρνηση. Όχι, πάλι όμω. Και σε αυτή την περίπτωση είναι μικρότερο. Έστω ένα. Τουλάχιστον ένα αρκεί. Και η άρνηση του τουλάχιστον ένα είναι όλα. Γι' αυτό η απόδειξη συνεχίζει. Γιατί εγώ δεν έχω την πειραγή στο βαθμό και όπως ξέρω εσύ είμαστε συντελέστες και στο βαθμό δεν είναι για τώρα. Τι είναι? Έτσι όπως είχα γράψει σημειώσεις τώρα όσο ότι... Ο Μέγιο Μέγιο, στο βάθμο συντελέστες. Ναι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Εδώ μιλήσω στο βάθμο δεν είναι ο... Όπως ξέρετε ότι το ξύνει την εξηγόμαστε και την ελέγχουσα. Για να ανεβάξει. Αυτό δεν βλέπω. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τούτο, δεν ως τώρα, δεν αναλαμβάνουμε. Γιατί κάτω σχέση τώρα, για αυτή. Πώς ξέρετε, ότι για να τα ελάχιστα τα άλλα το ξύνει την ένα αφήνει της υπάρχει την ένα με τα μένα. Και αν δεν είναι θα διαιρέσουμε το λόγο. Το πολιότυπο αυτό που προκύπτει να έχει έστω και έναν από τους συντελεστές, όπου να είναι, να είναι μια φέτη του μέλος. Πολλαπλασιάζουμε επί ένα δια το συντελεστή και το φτιάχνουμε μόνοι. Ναι, αυτό έχει δίκιο πάντω. Μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά θα ήταν αυτό το ελάχιστο πολύ. Ναι, να είμαστε εκεί. Είμαστε εντάξει. Άρα κάθε στιγμή είναι αυτή τη πολιτική. Πρέπει να γνωρίσουμε και το πλήγμα. Θα έχουμε αριθμίσει. Πέρα. Έστω ο Μέγας. Ο Μέγας διάφορο είναι ο μηδένος. Τότε. Ο Μέγας. Είναι και αυτό σίγουρα. Από ταξιά ή ρίγκη. Δεν είναι και αυτό αυτή τη μορφή. Συγγνώμη, τότε το ένα διαμέγα. Το ένα δύο μέγα είναι και αυτό επίσημα. Δεν θα αποδείξει ότι το ένα δύο μέγα ούτως ή άλλως είπαμε να τα πούμε πάλι από την αρχή. Γιατί είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν θέλετε να τα αποδείξουμε. Ναι, τι, να τα αποδείξουμε. Ναι, μετά από δείξω. Δεν πειράζει. Ωραία. Μήπως θυμάσαι πως θα σας αποκολλήσει. Δεν είχα διαποδείσει. Όχι, φαίνομαι ότι θα διαμένει. Αφού το μέγα ανήκει στο τίτλο άλφα, θα είναι... Λοιπόν, ο μέγα είναι της μορφής έθρου άλφα, όπου F του χ είναι ένα πολυόλυμο δέλτα μου χ στιγμή και δέλτα ένα και δέλτα μη δέλτα. Είναι αριθμητική τιμή κάποιου πολυονίμου με διτούς συντελεστές στο ωμέγα. Και είχαμε πάρει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του ελαφίσκου πολιονίου και του F του Χ. Και είχαμε πει ότι γενικά είναι ένα δε του Χ. Τον δε του Χ είναι ένα πολιόνιμο λοιπόν. Και ως μέγιστος κοινός διαιρέτης, θα είναι διαιρέτης, θα διαιρεί και το φύ του α του χ και το έ. Το ελέγχο που λέγαμε είχαμε πει ότι είναι ανάλογο. Ναι. Ο διαιρέτης
του φίλου. Και ο πρώτος στο Ζακερέως είναι της ίδιας μορφής, της ίδιας έννοιας με το ανάλογο πολιόνι. Ο πέντε δεν διέρεται όμως από ακραίως. Το πέντε και το ένα. Άρα το δέτοχη ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, αφού διαιρεί το έφτωχη, διαιρεί και το φι αλφατοχή, θα διαιρεί αυτό το ανάγκο, άρα τι περιμένουμε. Το κλείσουμε. Ή θα είναι φι αλφατοχή, ή φι αλφατοχή, ή έτσι. Το σπαθαίνω πολύ ωραίο. Τι νομίζεις ότι είναι εύκολο να απορρίψει. Άμα απορρίψουμε το ένα, θα μείνει το άλλο. Θα μπορούσε να είναι φι αλφα του χ. Αν ήταν έτσι, τότε το φι αλφα του χ, αφού είναι μέγιστος κοινός διαιρέτης, θα διαιρεί το εφ του χ. Άρα το εφ του χ θα είναι ένα πι του χ του φι αλφα. Το υπόλοιπο θα είναι μηδέν, θα γίνεται πλήρως η διαιρέτηση. Αυτό γιατί απορρίπτει. Πώς? Δεν βγαίνει το ελάχιστο, αλλά κάτι άλλο είναι. Αν αντικαταστήσουμε όπου χ το α, θα έχουμε f του α ίσον π του α επί 0. Ίσον με το 0. Αλλά το f του α είναι το ω του πύρα. Και για να δούμε αν το ένα του ω είναι, πρέπει να είναι διάφορο του 0. Πρέπει να είναι από διάφορο. Άρα που είναι. Μένει το ένα. Ναι, αλλά εδώ ξέρουμε κάτι με τους μέγιστους κοινούς διαιρέτες που θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό. Υπάρχουν κάπα του χ. Συν λάμδα του χ. Με την εφ του χ. Κονομιστά είναι το ένα. Αυτό είναι και στους ακεραίους άνθρωπους. Βρίσκεται με τον ευθύριο αλγόριθμο. Ωραία, και βάζουμε για χ ίσο με το α, τον αρνητικό αυτό α, συνεπάγει κάπα του α με τη φ α του α συν λάμδα του α με τη εφ του α ίσον ε. Και τούτο όμως συντενίζεται γιατί είναι η τιμή του χαρακτηριστικού ελαχίστου παντελείου, συνεπάγεται το 1 δια ω που είναι ίσον με το 1 δια f του α, είναι η αριθμητική τιμή του πολυονίμου λάμδα α, που όπως είπαμε πιο πριν είναι η κίνηση της μορφής. Επομένως θα έχει κατά μοναδικό τρόπο αυτή τη μορφή συγκεκριμένα στην άλλη συγκεκριμένα και τα λοιπά. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το είχαμε ξαναπεί ότι αν έχουμε μια παράσταση ένα δια ρίζα 5 και 7 συν ένα τη ρίζα του 8 αυτό το στοιχείο έχει. Και η ρητοποίηση του παρανομαστή, αυτό που λέμε ρητός παρανομαστής, που αναπησιάζουμε και διαρρούμε τη συζυγή παράσταση, η συζυγή παράσταση είναι το λάμδα του άνθρωπου. Βρίσκουμε το πολυόνιμο με επανειλημμένες διαιρέσεις και βρίσκουμε αυτό το λάμδα του άνθρωπου, αυτό είναι. Αν είναι το 1 δια 5 επί την ρίζα 2, η συζυγή παράσταση θα είναι 5 συν ρίζα 2 που πρέπει να παρανομαστεί, βρίσκεται με αυτό. Πάντα όταν έχουμε αλγεμπρικό αριθμό λοιπόν στο παρόν αυτή, υπάρχει στη συζυγή παράσταση, το οποίο βρίσκεται με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι διάφορε βέβαια είναι πολύπλοκο μετά και υπολογιστικά πολύπλοκο να το βρει κάποιο. Και τι συζυγή παραστάσει και έτσι ερευνητοποιεί το παρόν αυτή, σε ποια τάξη θα πάρει. Συνήθως είναι οι μαγνητικές ρίζες, είναι έτσι.
κύβους, αν είναι ένα δια τρίτη ρίζα του 5 συν 7. Αυτό το έχουμε βγάλει πώς είναι στην Καμαλική, ήταν κάπου. Δηλαδή εμείς ως μάθητες, το κάναμε. Κάνεις μια παράσταση με την... Δεν έχει καταλήξει το, μόνο διαφορά τραγούδι. Να μην πρέπει να σε πάω. Παρακολουθούμε. Όχι. Το Q του α είναι διαγνωσματικός χώρος, τώρα κάθε πυραμική άλλη, δηλαδή διαγνωσματικός χώρος με συντελεστές τρίτους με διάσταση μη, που είναι ο βαθμός μελακής του πολιονίου. Διότι κοιτάξτε εδώ, γιατί το λέω. Κάθε στοιχείο γράφεται έτσι. Μια βάση του χώρου είναι το α είναι την 1, το α είναι την 2, το α και το 1. Άμα δεν ξέρω, θα είναι. Κάθε στοιχείο γράφεται. Είναι παράγεται δηλαδή από αυτά τα στοιχεία, επειδή είναι μοναδικός ο χρόνος, είναι και γραμμικά ανεξέλεγκτο. Με τη γλώσσα των διαγνωσματικών χώρων. Άρα είναι κάτι σε λίγο να σκέφτεται στην περίοδο. Συμφωνείτε σε αυτό. Τη γραμμιά εξαρτήσεις θα βάλεις αν πιο πλήρη. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δηλαδή αν αυτό βάλουμε α ή την 1, α ή την 2 και ένα γραμμικό συνδυασμό ίσως με το 0, αναγκαστικά όλοι οι συντελεστές θα είναι 0, διότι αν δεν ήταν 0 δεν θα ήταν έρευνα. Θα βρίσκανε ένα ελάχιστο πολυόνιμο. Όχι, αυτό θα ήταν πιο μικρό βαθμό, άτομο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, κατανοήσανε πλήρως το σύνολο αυτό. Κάθε σώμα είναι διαγνωσματικός χώρος επί ενός με συντελεστές από ένα υπόσχομο. Το σε, για παράδειγμα, η γαλλική, είναι διαγνωσματικός χώρος με διάσταση 2 επί του α. Το 1 και το γιώτη είναι μια βάση. Κάθε στοιχείο γράφεται κατά μοναδικό τρόπο λάμδα επί 1 συν μη επί γιώτη. Αλλά το σε είναι και διαγνωσματικός χώρος επί των ρητών. Η πραγματική είναι διαγνωσματικός χώρος με συντελεστές κάθε υπόσχομα. Βέβαια εδώ το σε επί των ρητών είναι άπειρο. Γιατί κάθε αυτό παραπέμπει στο γεγονός ότι κάθε μηγαδικός είναι όριο ακολουθίας για τους όρους. Είναι ακολουθίας. Αλλά αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε είναι να κοιτάξουμε τους ορισμούς για τι πράγματι συμβαίνει. Αν η διάσταση του α
επί του β είναι κ. Η διάσταση του γ επί του β είναι λ. Και η διάσταση του α είναι μ. Τότε είναι αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς, η διάσταση του μεγάλου σώματος επί του α ισούται με το γινόμενο. Αυτό είναι αυτό. Τότε η διάσταση λοιπόν του γ επί του α ίσον με τη διάσταση του γ επί του β επί τη διάσταση του α επί του β, δηλαδή μη ίσον τελευταία διάσταση είναι η διάσταση του β επί του α. Β επί του α. Α επί του β. Συγγνώμη. Τώρα είναι εντάξει. Δηλαδή θα έχουμε μη ίσον κάπα επί λάμδα. Θα τα αποδείξουμε την επόμενη. Yeah.